σου και καλό σου απόγευμα. Γεια σας, γεια σας Χριστιανό, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εμείς από τον Αλφα της Αθήνας, τον Αλφα της Αθήνας και από την Κατ Κέν. Για σένα μόνο Χριστιανό μου. Εμείς ευχαριστούμε. Την αγάπη μας να στείλουμε σε όλους. Από νωρίς εδώ, είμαστε από τη Δευτέρα, ψάχνουμε όλοι το Bill Gates. Ναι. Να δούμε τι γίνεται βρε παιδί μου, αυτός ο μεγιστάνας, θα έρθει, δεν θα έρθει. Είμαστε στην παραλία της Παράγκας, μας φιλοξενεί το υπέροχο Beach Bar Καλούα και έχει φτιάξει για μας φέρε εδώ για να σας ταρτάρουμε. Αυτή την ωραία εδώ φρουτοσαλάτα. Αυτά είναι. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να μου στείλεις και τον Καρνάκι. Είμαι σίγουρη, Άννα μου. Αλλά ξέρω ότι είναι πολύτιμο συνεργάτη σου εκεί. Έτσι το αγόρι μας. Θα μείνει λίγο ακόμη. Μόλις επέστρεψε, Άννα μου. Έχει κάνει την τουρνέ του. Τώρα θα μας μείνει λίγο εδώ. Άστα. Λοιπόν, Χριστιανά, θέλω να σου πω ότι ο Bill Gates λατρεύει πάρα πολύ την Ελλάδα. Φημολογείται έντονα τις τελευταίες ημέρες ότι θέλει να αγοράσει τους πεταλιούς, όπως έχεις διαβάσει και εσύ, φαντάζομαι, ναι, και οι τηλεθεατές σου. Το ψάχνουμε, περιμέναμε να έρθει με ελικόπτερο. Άλλοι μας είπαν ότι μπορεί ήδη να βρίσκεται στο νησί των ανέμων. Απλά καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κρατήσει και αυτός κρυφή τη διαδρομή του. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα για όλους εσάς, να σας δροσίσουμε, να σας μεταφέρουμε λίγο στην Ελλάδα και στη Μύκονο. Και έτσι μέχρι να τον δεις, Άννα, μας μεταφέρεις πανέμορφες εικόνες από εκεί που βρίσκεσαι. Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρω ότι λατρεύετε πολύ αυτό το νησί και εσείς κάνετε διακοπές, όποτε σας δίνετε η ευκαιρία και έρχεστε εδώ στα ωραία νησιά της Ελλάδας και στη Μύκονο. Τι άλλο θέλεις να μάθεις από το νησί που μπορώ εγώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, εσένα δεν έχει πιάσει τίποτα το μάτι σου προς το παρόν. Είστε εκεί αναμένοντας στην ουσία, έτσι δεν είναι? Αναμένοντας, ακριβώς. Έχουμε πάει στις περισσότερες παραλίες, να σου πω την αλήθεια. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Θα μάθουμε όμως πού θα πάει. Θα είμαστε και αύριο εδώ. Θα προσπαθήσουμε. Ξέραμε ότι χθες ήταν στην Τίνο, που είναι πάρα πολύ κοντινός προορισμός. Δηλαδή, Τίνος Μύκονος με το ελικόπτερο, 5 λεπτά, δεν κάνει παραπάνω. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται. Bill Gates ακούμε και Bill Gates δεν βλέπουμε. Υπάρχει κάποιος, Άννα μου, στο νησί που τον έχει δει ή ακόμη κανείς? Όχι. Και φημολογείται βέβαια ότι ακόμα και να έχει καταφτάσει ήδη στο νησί ο Bill Gates, θα το μάθουμε πολύ αργότερα. Δηλαδή, επειδή και ο ίδιος δεν θέλει να μαθαίνονται οι κινήσεις του, δεν θα μπορούσε να κρυφτεί από το ταξίδι του στην Αθήνα και ότι έφτασε και πήγε στην Ακρόπολη. Αλλά αν θέλει κάποιος να κρυφτεί ακόμα και στη Μύκονο, μπορεί να το κάνει. Και είναι 38 παράδειγμα ο Bill Gates, γιατί θα μας το πούνε μετά, εάν και εφόσον εμείς δεν καταφέρουμε να τον ξετρυπώσουμε. Σε βλέπουμε σε πανέμορφες παραλίες, μας έχεις πει και την τοποθεσία που είσαι. Τι γίνεται με τη Μύκονο? Διαβάζουμε κάτι χρυσά καβουροπόδαρα ήταν, ρε παιδιά, αυτό με τις τουρίστριες, το ρεπορτάζ που είχε γίνει, που ήταν κυριολεκτικά δύο καβουροπόδαρα. Και έγινε αντίστοιχο με αστακομαγαρονάδα πάλι. Ναι. Αυτά διαβάζουμε κι εμείς. Κάναμε μια μικρή έρευνα. Θα δείξουμε και αύριο ένα εντελεχές ρεπορτάζ στην Κατερίνα την Καινούριου, για να δούμε αν και εφόσον αυτές οι τιμές που λένε ισχύει ή απλά έτυχε. Γιατί κάποιος μπορεί όντως να πήρε τα καβουροπόδαρα και να πήρε και ένα ακριβό ποτό, να έχει ανοίξει μια σαμπάνια. Τι γίνεται και με τις ξαπλώστρες, γιατί πόσο ο κόσμος είναι εδώ στη Μύκονο είναι προετοιμασμένος και περιμένει όλο τον κόσμο που θέλει να ταξιδέψει και για το Αγίου Πνεύματος. Επίσης, οι τιμές είναι προσιτές, γιατί μας λένε εδώ πέρα και τα παιδιά στο Καλούα που είμαι ότι μπορεί κάποιο ζευγάρι να περάσει πολύ καλά και οικονομικά από 80-100 ευρώ μέχρι... Είναι για όλα τα βαλάντια η Μύκονος. Μην ακούμε τώρα που λένε πανάκριβο νησί, τα έχει όλα. Ναι. Σε όποιο νησί και να πας. Η ακριβότερη ξαπλώστρα πόσα είναι, Άννα μου, στη Μύκονο? Ακριβότερη ξαπλώστρα, Χριστιανά, είναι τις μεγάλες περιόδους. Είναι τον Αύγουστο και μπορεί να ξεφύγει και να πάει, όχι εδώ, και για άλλες παραλίες της Μυκόνου, να πάει και στα 300 ευρώ το σετ μαζί με την ομπρέλα. Είναι αναλόγως παραλίες και παραλίες, όλα πάντα με απόδειξη. Και είναι για όλα τα βαλάντια. Μάλιστα. Να βρεις, δηλαδή πίσω-πίσω έχουμε ρωτήσει, ξαπλώστρες είναι και 40 ευρώ μπορούν να βρούνε. Πιο μπροστά τα μεγάλα τα κρεβάτια που βλέπουμε και ξέρουμε, μπορεί να μοιραστεί από μια παρέα 4 έως 6 ατόμων, που είναι
είναι το κεφάλι και ανεβαίνει. 40, 50 ευρώ, άλλα beach bar έχουν ελάχιστη κατανάλωση, άλλα δεν έχουν καθόλου. Αλλά το σημαντικό είναι ότι τη Μύκονο μπορείτε να την επισκεφτείτε όλοι και με όλα τα βαλάντια και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σου στέλνουμε την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Τα φιλιά μου και στην Κατερίνα και σε όλους. Φιλιά πολλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Σε όλα τα νησιά, παιδιά. Μου λένε για καλό είναι να μην πίνεις αυτή την ώρα. Είναι... Ναι. Μα τόσα πολλά χρήματα. Είναι, παιδιά, πάρα, ναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Απλά το αυτό που σίγουρα μπορείς να κάνεις είναι να πας σε πιο ερημικές παραλίες που δεν είναι τόσο οργανωμένες. Γιατί ρε παιδιά, στη Σαντορίνη που έχω πάει σε παραλία και σε ωραίες παραλίες, ενώ οργανωμένες πόσο παραλίες. Είναι, σκέψου Αύγουστο, γιατί εγώ Κρήτη ας πούμε, μπορώ να σου πω ότι ήταν 200 ευρώ το σετ Αύγουστο. Στη Σαντορίνη δεν έχει και παραλίες. Έχω να πω, να το πει και εγώ Χάρης, πήγα στα Σίβωτα, στην Πάργα πάνω, που είναι καταπληκτική παραλία και ωραία θέα και δεν πληρώσαμε τίποτε γιατί πήγαμε έναν καφέ 1,5 ευρώ. Ναι, εκεί υπάρχουν, εκεί δεν χρώνουν τα κρεβατάκια. Αλλά Χριστάρα μου, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, από ό,τι είδαμε και στην Ελλάδα, στέλνουν τους δημοσιογράφους στο εξωτερικό να κλείσω εισιτήριο για το ρε. Όχι, δεν ήταν εξωτερικό. Στο εξωτερικό, λέω, στη νησιά έξω. Μήπως να πάμε εξωτερικό για εμάς. Για να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο, ο οποίος είναι στη Μύκονο. Μας δίνει είναι πλάνα. Ωραίες εικόνες μας έχει στείλει. Είναι ταλαιπωρείται ο κόσμος, παιδιά. Βασανίζεται. Ναι. Τι ωραία, να κλείσω κι εγώ, μάλλον στο ρέμον, να πάω, Χριστιανά μου, να δω. Για ρεπορτάζ.